Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδος με το Αζερβαϊτζάν θα μείνουν στην ιστορία ως μια μαύρη κοιλίδα για το δυτικό πολιτισμό. Με μίζες δισεκατομμυρίων, ο δικτάτορας Φαγέας και σύμμαχος του Ερντογάν, Αλίεφ, έχει καταφέρει να κερδίσει συγχώρο χάρτη για την γενοκτονία που διαπράττει, αλλά και να πουλά ακόμη και ρωσικό αέριο ως αζερικό, παριστάνοντας τον αξιόπιστο προμηθευτή της Δύσεως. Γράφει μεταξύ άλλων η ηρωίδα δημοσιογράφος Ουζάι Μπουλούτ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 44 ημερών του Αζερβαϊτζάν κατά της Αρμενικής Δημοκρατίας του Αρτσάχ, το φθινόπωρο του 2020, το Αζερβαϊτζάν διέπραξε πολλά εγκλήματα κατά των Αρμενίων. Αυτά περιλαμβάνουν τον αδιάκριτο βομβαρδισμό του Αρτσάχ, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αμάχων και τη σκόπιμη καταστροφή της αρμενικής κληρονομιάς. Οι αζερικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς κατά του αμάχου πληθυσμού του Αρτσάχ και πυρομαχικά λευκού φωσφόρου σε δασικές περιοχές. Η στρατιωτική δύναμη του Αζερβαϊτζάν υποστηρίχθηκε από την Τουρκία και τους Σύρους τζιχαντιστές μισθοφόρους, οι οποίοι υπηρέτησαν ως βοηθοί του στρατού του Αζερβαϊτζάν. Δύο χρόνια μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2020, που μεσολάβησε η Ρωσία και υπεγράφει από την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν εξακολουθεί να μην έχει απελευθερώσει όλους τους Αρμενίους εχμαλώτους πολέμου. Αυτοί οι Αρμένοι κρατούνται παράνομα στο Αζερβαϊτζάν και δικάζονται σε ψευδή αζερικά δικαστήρια. Πολλοί βασανίστηκαν και άλλοι μάλιστα δολοφονήθηκαν με πλήρη περιφρόνηση των διεθνών συμβάσεων. Διαβάστε ολόκληρη τη συγκλονιστική έρευνα τη Ουζάι Μπουλούτ στο Newsbreak.gr, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο.